Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζηλεύεις, μωρέ, εσύ, δεν σε έχουμε χιλιοαγκαλιάσει. Η αλήθεια είναι πως ναι. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Καλά, το καλό κρασί, το τούρμπο κρασί, το πυρόραγο, το μου το βάζεις στο φαγητό. Λίγο. Τι θα βάλουμε. Έχει χάρη που τα ανοίξαμε προχθές. Εχθές για το καλό, έτσι. Ναι, ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αυτό, κάνει λίγο πιο πέρα, λίγο, γιατί πιτσιλάει. Σήμερα φτιάχνουμε μάγουλα μοσχαρίσια. Εντάξει, και εσείς να τα ακούσετε και εσείς δύο. Τα οποία είναι εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ένα πράγμα θα πω και το φαγητό είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί. Μόνο μια κουβέντα. Τα μάγουλα, τα μοσχαρίσια, Ελένη Δημήτρη και όσοι μας βλέπετε, είναι κρέας κανονικό. Μοσχαράκι. Εγώ τη διάλεξα αυτή τη συνταγή, ναι, γιατί εσένα σε θυμάμαι. Ναι. Όταν είχε πρωτοέρθει, ναι, όταν μιλάγαμε για φαγητά, δεν ξέρω πώς μου είχες μιλήσει για αυτά τα μάγουλα, ότι μαγειρεύονται και είναι τα πληθυκά. Μπορεί να έχει και το μαγαζί σου κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πιάτο, αυτό το μεζέ, δεν τον έχω δοκιμάσει ποτέ. Θέλω να δω και πώς μαγειρεύεται και τι γευσή έχει. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Μα τι γίνεται. Σας τα άκουσα να φτιάξει, ναι, καλύτερα από εκεί. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι είναι κανονικό κρέας. Δεν έχει σχέση ούτε με εντόστια, ούτε με κάτι σε στυλ μυαλό, μάτια. Είναι καθαρό κρέας. Καθαρό κρεατάκι που βρίσκεται απλώς εδώ. Εντάξει. Φαντάσου όμως τι μεγάλο κεφάλι που έχει το ζώο για να μαγειρεύει τα μάγουλα μόνο. Όμως τα μάγουλα δεν τα βρίσκουμε εύκολα, γιατί κάθε μοσχάρι βγάζει μάγουλα όσο είναι δύο χούφτες. 200-300. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι δύο κομμάτια που μοιάζουν σαν καρβελάκια μικρά ψωμί και είναι εδώ. Όπου αυτά στοιχίζουν ακριβά, τι σου λέει ο Χατζηδάκης. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Τιμή αυτή τη στιγμή ειλικρινά δεν θυμάμαι. Πάντως είναι κανονικό κρέας. Δεν κάνει τύπου 20 ευρώ το κιλό. Είναι κρέας, μοσχαράκι. Okay, οι παλιοί ξέρουν, οι νέοι τα φοβούνται. Ξανατονίζω πως είναι καθαρό κρέας και δεν έχει σχέση ούτε με έντερα, ούτε με σηκώτια, ούτε με μυαλά, ούτε με μάτια. Εντάξει. Δεν έχει ιδιαίτερα λίπος. Λίπος δεν έχει ιδιαίτερο, όμως έχει πάρα πολύ ζελέ και αυτό τα κάνει πολύ ωραίο νόστιμα. Ωραίο είναι το ζελεδάκι. Καλό σε αρθρώσεις. Το κάνει καλό. Σε αρθρώσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Και στα μαλλιά. Στο δέρμα και στα νύχια και στα μαλλιά. Μαλλιά. Φέρτε μάγουλα. Βεβαίως. Ναι. Οκ, ξέρεις να τρως και μετά να τελειώνεις, θα πίνεις το κρασάκι σου και λίγο να κολλάει το χυλάκι. Τότε είναι καλό. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, μέσα στην ωραία γάστρα που μας έστειλε το Cookshop, έχω βάλει ελαιόλαδο και ροδίζω τα μάγουλα. Εντάξει. Μέσα θα ρίξω κρεμμύδια, 1-2, κομμένα σε χοντρά φετάκια και σκόρδο. Οκ, ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ωραία. Θα ρίξω μέσα δάφνη και αν θέλετε και πιπεράκια. Εγώ τα βρήκα στο σιρτάρι και τα έριξα. Καβουρδίζεται καλά το κρέας. Ρίξε και αλάτι και πιπέρι άμα θέλεις. Παράλληλα θα ρίξω μέσα στη μεγάλη τη γάστρα δίπλα, αυτή που ζυγίζει άπειρα κιλά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Μπόλικο αλάτι. Θα βράσουμε τις χιλοπίτες, εντάξει. Αλάτι. Θα βράσω 1,5 πακέτο χιλοπίτες, τελιατέλες. Οπότε θέλουμε και μπόλικο αλάτι. Δημητράκη μου, ναι, θα ανακατεύεις εδώ απαλά με την πυρούνα. Θα στο βγάλω να το δεις. Βέβαια. Κάτσε. Περίμενε, έχει την τραχή, είναι πολύ βαρύ. Παιδιά, έχει γίνει πραγματικά. Ωραία, μύρισε, τώρα μύρισε φανταστικά. Τώρα μάλιστα, και το έχεις κλειστό. Έλα να γίνει η αποκάλυψη. Τέλεια γίνει. Τι μυρωδιά είναι αυτή, Χριστέ μου. Ωραία. Τώρα θα προσθέσει το κρασί. Αχ, παιδιά, μυρίζει. Ωραία, και το μακαρόνι θα του πει. Α, μην το πιάνεις. Δεν καίει. Μην το πιάνεις, δεν θέλει να το πιάνεις. Θα καείς. Δεν καίγουμε. Πω. Παιδιά, έγιναν πραγματικά τέλεια. Έχουν λιώσει. Το τρίκυλο δεν θα φύγει από πάνω μου ποτέ. Κοίτα. Τώρα πια θα παρακαλάω απλά να μείνει αυτό, μου προσθεθεί κι άλλο. Λοιπόν, αδέρφια, δείτε εδώ πέρα. Λίγο κόκκινο καλό κρασάκι. Μια σταλιά δεν χρειάζεται πολύ, γιατί μετά είναι που γίνεται πολύ βαρύ το φαγητό. Έλειωσε. Μπράβο, τρίβε εκεί. Θα σου πω τι θα κάνουμε με το τέτοιο. Ρέμι, σα λέω το κρεατάκι. Δείτε το εδώ. Έχουμε στη δαράφα. Πόπο, παιδιά, μπράβο. Αλμύρι. Ωραία, έμπνευση μεγάλη. Ανακάτευε εδώ με την πυρούνα εκείνη. Πρέπει να είσαι. Αφού δοκίμασες, Ρέση. Πόση ώρα θέλεις. Ρε καλύβι, γίνεται τώρα. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Έλα, αγαπημού, ένα σου βάλα. Ένα σου βάλα. Για αυτό το ζελεδάκι, εγώ δηλαδή τρελαίνομαι. Σιγά που δεν θα έρχονταν ο Γρηγόρης να φάει. Και μια φρατζόλα ψωμί. Ψωμάκι. Δεν μπορεί και μια φρατζόλα ψωμί. Τι θα φας φασολάδα. Με αυτή τη φίλε μου, έχω στην κατάψυξη ψωμί, θα σα βγάλω μετά. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα. Τέλεια, δεν γίνανε. Άστο, παιδιά, τα μάγουλα είναι ωραίο κρέας.
κάτι το μωρό μου να πάρω ένα πυρουνάκι να μιλήσω με τα μάτια. Λοιπόν, σούπερ συνταγή είναι αυτή. Ιδέες. Μπράβο, και δεν την έχουμε ξανακάνει. Όχι την ίδια. Είναι από εδώ και πέρα, φέτος είπαμε θα κάνουμε ελληνικά και θα πιάσουμε και επαρχία. Ετοιμάζω μεγάλες εκπλήξεις, ξέρεις. Κάνω έρευνα. Πήγα, αγόρασα βιβλία. Ξεσηκώσα πολιτική κουζίνα. Έλα, πες. Όχι, θα δεις. Πήγα και έφτιαξα βιβλία. Να με τρελάνεις, ειλικρινά. Εσύ έχεις διαβάσει τα πάντα, ξέρεις, δοκιμάζεις, αυτόνεις και ακόμα. Ναι, αλλά είμαι εδώ πέρα πόσα χρόνια. Πέμπτη χρονιά είμαι εγώ εδώ πέρα, τέταρτη, πέμπτη, δεν θυμάμαι. Σε μια ζωή είναι. Πέμπτη. Και κάποια στιγμή και εγώ γκώνω και πήγα στη φίλη μου την Ελένη την Ψυχούλη που είχε μια βιβλιοθήκη με βιβλία μαγειρικής όσο είναι ο τείχος του πλατό. Έλα, και τη λέω, Ελένη, μπορώ, δανείς ό,τι θέλεις. Και κατεβάζω βιβλία αυτές τις μέρες, διαβάζω και σε ετοιμάζω τις προσεχείς ημέρες, ωραίες εκπλήξεις. Πες μου κάτι. Παρακαλώ. Αυτό, πόση ώρα το έχεις μαγειρεμένο για να μου γίνει έτσι μαγικό αυτό, και ωραίο. Το έβαλα, ήρθα στο κανάλι σήμερα 9.30. Ναι. Με το που μπήκα μέσα, πες μισή ωρίτσα. Πόση περίμενε ώρα λίγο. Το έχεις στην κατσαρόλα και πόση ώρα το βάλεις στο φούρνο. Παιδιά, δύο ντοματάκια, συγγνώμη Ελένη μου λίγο. Δύο ντοματάκια μέσα κονκασέ ή φρέσκια ντομάτα αν έχετε. Και λίγο που μαρώ πάντα βάζω εγώ για να πίζει λίγο έτσι να γίνεται πιο ωραίο. Και από το βραστήρα μέσα. Αυτό. Πού είναι ο βραστήρας? Ελένη, τι λένε να προλάβετε να δοκιμάσετε πάνω, θα το χάσετε. Παιδιά, βλέπω να έρχονται από όλο το μαγαζί μας εδώ πέρα. Από το βραστήρα λίγο νερό. Ελένη, θα σου απαντήσω αμέσως. Όχι, λίγο, αρκετούτσικο, έτσι. Είναι σκληρό κρυατάκι. Θέλει βράσιμο αρκετό, είναι έτσι. Μια μαγεία. Λίγη κανέλα, μια ιδέα κανελίτσα, μια ιδέα, έτσι. Και το σκεπάζουμε. Το αφήνουμε να βράσει ή στην κατσαρόλα επάνω ή στο φούρνο. Πες. Άνω τελεία. Παιδιά, το φαγητό είναι μαγικό. Όσοι προλάβετε, ελάτε να φάτε. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε τη μαγειρική μας. Όπου, μιλάμε, δεν υπάρχει αυτή.